Άλλη μια νύχτα. Άλλη μια νύχτα που προσπαθώ να κοιμηθώ. Μία από τις σπάνιες νύχτες που τα καταφέρνω. Κοιμήθηκα, ονειρεύτηκα, ξύπνησα και συνειδητοποίησα πως όπως από μια ανήκουν σε λύκο, ανήκω, ενήκω με πάτωμα κήπο και ουρανό πάνω τείχο. Είμαι κρίκος με κρίκο, δεμένο σε κρίκο, με κρίκο στον κρίκο. Όπου κι αν πάω σε κανέναν δεν λείπω λοιπόν. Κρατώντας το μύτο κάνω τον κύκλο στις καρδιάς μου το χτύπω. Ψάχνω το μυστήριο σαν δαιμόνιο και είμαι απίκος στη ζωή μου βρίσκοντας καταπληκτικά πράγματα όπως για παράδειγμα μπορεί να βρω στιγμή για κόνιο όμως στιγμή για μίλκο δεν βρίσκω. Άκου. Καταφέρα μας ρίξαν στον ύπνο σε ανύποπτο χρόνο με την ιδέα πως καθένας μας έχει ένα σκύπτρο. Δεν υποκύπτω γιατί σαν ύποπτο μου φαίνεται κάθε στιγμή να πρέπει να πονύπτω τα σχήρας μου πως θα είναι της μοίρας μου. Γραπτώ να μην ευθύνομαι εγώ όμως ουδέν κρυπτώ υπό του ήλιου το φως σαφώς γιατί όταν ένα κάρο πληροφορίες έχεις προσπώσει καταναλώσει για να δώσει σήμα στο μυαλό σου να χαλαρώσει τον εαυτό σου έχεις προδώσει το καθένας μπορεί να δεσπόσει να χώσει μέσα σου μια πτώση και είναι τόσοι πολλοί αυτοί που έχουν την τάση να γλιτώσει που λυπούνται για πάρτι σου εμάς η περιπτώση τώρα μάλλον θες να σε σώσει κάποιος τους φόβους σου να αφημώσει η μιζέρια σου να τελειώσει κάπως μα κοίταξε γύρω σου είναι αυτό που γυρεύει στα αλήθεια η κλωστή θα τεντώσει όμως αυτό που θα σε λυτρώσει για να μην σπάσει για να κλείσει ο λάκκος πώς είναι απλά μη φοβάσαι μέσα σου ψάξε πριν να στοιχιώσει πρόποση σε αυτούς που καταφέραν και φέρανε γνώση σκατά σε αυτούς που φτιάχνουν παιδεία για παιδιά με μάτια πορνεία σκληρά και απαγορευτικά να κοιτούν με λαχνία για μία δόση στη γωνία έρμεα φαγητό για τα όρνια. Για τη Λερναία σωριδών λοιπόν οι ανθρώποι των σκιών εξασφαλίζουν τοπιών γενεών και γενεών κυριών και κυρίων κυρίως όμως μικρών παιδιών μέσα σε ζούγκλες μπετών και σκουπιδιών τρεφόμαστε επί των πλήστων με ασπιρίνες και ντεπών τηλεοπτικών εκπομπών νοσήματα απολήξεις πολεμικών μηχανών νεκρά περιστέρια που πετάνε στην ονειροχωματερή χέρια εργατών όμως καθώς συνεχίζει η γη να γυρίζει συχνά πυκνά σκέφτομαι πως πρέπει να πιστέψω στο λόγο και την αιτία για την οποία υπάρχουν τα πράγματα. Ενώ τα πάντα γύρω μας κινούνται, εμείς πάσχουμε από ναυτία θαύματα. Δεν γίνονται όμως ο χρόνος κλείνει τα τραύματα. Οι εικόνες και οι εμπειρίες που φέρνει θα γιάνουνε τις πληγές. Τα πάντα όμως καταγράφονται και πρέπει να είναι τραγικό να μην μπορείς να βρεις τις δικές σου καταγραφές. Γιατί κατά την περί συλλογή αγαπάνε πρώτα το χώμα που έδρεψε τον καρπό που θα είναι μετά μπέγε που σκύνησε στο καρπό μα το δεσκήμι ποτέ πάνε το χώμα σε λίγο μάνο στο καρπό και το καρπό πάνω από όλα κατά την άρκωση. Γιατί κατά την περί συλλογή αγαπάνε πρώτα το χώμα που έδρεψε τον καρπό που θα φάνε μπέλα μπέγε που σκύνησε στο καρπό μα το δεσκήμι ποτέ πάνω το χώμα σε λίγο μάνο στο καρπό και το καρπό πάνω από όλα κατά την άρκωση. Γιατί κατά την περί συλλογή αγαπάνε πρώτα το χώμα που έδρεψε τον καρπό που θα φάνε μπέλα μπέγε που σκύνησε στο καρπό μα το δεσκήμι ποτέ πάνω από το χώμα σε λίγο μάνο στο καρπό και το καρπό πάνω από όλα κατά την άρκωση. Γιατί κατά την περί συλλογή αγαπάνε πρώτα το χώμα που έτρεψε τον καρπό που θα φάνε με ευλάβεια και την προσκυνήσαν στο καρπόμα του δεν σκύβουν ποτέ πάνω από το χώμα σε λγούν πάνω στον καρπό και το κάρπομα πάνω απ' όλα κατά την άρκωση.